Τον ασκό του Αιώλου άνοιξαν οι καταγγελίες της διευθύντριας των κεντρικών φυλακών, αφού έφεραν ξανά στο προσκήνιο τη χρήση κινητών τηλεφώνων εντός των φυλακών, κάτι που απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς. Στην προσπάθεια για να τερματιστεί το φαινόμενο της χρήσης κινητών τηλεφώνων εντός του σοφρονιστικού ιδρύματος, πάρθηκε απόφαση εγκατάστασης συστήματος απενεργοποίησης των κινητών τηλεφώνων, το οποίο καθυστέρησε σχεδόν 3 χρόνια μέχρι να εγκατασταθεί. Και παρόλα αυτά, δεν μπορεί να αποκόψει το σήμα για τα τηλέφωνα που λειτουργούν με 5G. Για το θέμα αυτό, απάντησε προημερών η διευθύντρια των φυλακών, λέγοντας πως απέστειλε επιστολές στην αρμόδια αρχή. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε στείλει σωρία επιστολών στην αρμόδια αρχή και μετά από αυτό το περιστατικό, πραγματικά διερωτούμαστε. Αυτή η τεχνολογία λέγεται jamming στη γλώσσα των ειδικών. Δημιουργείται μια ομπρέλα εντός της οποίας απενεργοποιούνται οι συχνότητες και δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα κινητά στο συγκεκριμένο χώρο. Ένα τέτοιο σύστημα πληρώσαμε όλοι εμείς, οι φορολογούμενοι δηλαδή, για να εγκατασταθεί στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου. Από πλευράς του, ο Υπουργός Μεταφορών Γκλήθης να σχολιάσει το θέμα, τόνισε ότι η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, με το ερωτηματικό κατά πόσο αναβαθμίστηκε το σύστημα, ακόμη να πλανάται. Η ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία κάνει πάντα όπου είναι άνθρωπος αρχή, αυτό που πρέπει να κάνει και τις διαδικασίες που πρέπει να κάνει για να υλοποιήσει τα έργα που έχει να υλοποιήσει. Δεν θα απεσταθούμε περισσότερο, επειδή είναι θέματα τα οποία φτάνουν και στο σημείο του απόρριτου. Πάντως, όπως προκύπτει από τις καταγγελίες της διευθύντριας των κεντρικών φυλακών, το σύστημα φαίνεται για την ώρα να μην λειτουργεί σωστά, καθώς όπως προκύπτει, γίνεται χρήση τηλεφώνων με τη λειτουργία 5G.